Έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια ότι θα το κάνουμε. Jason, I hope you weren't reading the manual, right? This is the guy who organized everything. Γιατί σου αξίζει. Πες, μου αξίζει. Okay, stop talking, let's go ride. Το καλύτερο πάρκο και σημείο του πλανήτη για mountain bike. Κέρδης. Oh my God, Κέρδης. Right now, we're on the Pacific Ocean, right? Σήμερα το βράδυ, ο Πολ θα κάνει πρόταση στη μέρουσα γυναίκα του. Ήρθαμε στο Whistler, ένα από τα top χιονοδρομικά του πλανήτη. Εδώ και μία εβδομάδα είμαστε στον Καναδά και έχουμε εξερευνήσει με λεπτομέρεια το Τορόντο με τη δική μας πάντα βέβαια ματιά του Wall Park. Το επόμενο επεισόδιο, αγαπητοί λεφτά, θα το πούμε. Πες, θα είμαι κι εγώ. Είναι αφιερωμένο στον κούρο μας γιατί κάνουμε ολόκληρο ταξίδι μέχρι την British Columbia στο Vancouver για να πάμε να κάνει ο Γιώργος Ολέντας, το μεγάλο παιδί, mountain bike στις καλύτερες πίστες του πλανήτη. Ανεβήκαμε ξανά λοιπόν στο αεροπλάνο για να πετάξουμε για τη δυτική πλευρά του Καναδά, το κοσμοπολίτικο Vancouver. Το Vancouver είναι όμως μόνο η αρχή της περιπέτειάς μας, αφού σήμερα το επεισόδιο το αφιερώνουμε στο πουλέν μας, το καμάρι μας, τον κούρο μας, το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης λοιπόν κάνει παθιασμένα mountain bike και τα βουνά του Sunshine Coast όπου θα πάμε έχουν κάποιες από τις πιο όμορφες και καλές πίστες για αυτό το άθλημα. Οπότε εμείς, σαν καλοί φίλοι, θελήσαμε να πάμε όλοι μαζί μέχρι εκεί και να ζήσουμε αυτό το όνειρο του κούρου. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνα τα βουνά όμως, είπαμε ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε μία στάση. Όπως αυτή για τον πρώτο μας ύπνο. Ο ύπνος όμως προϋποθέτει κρεβάτι. Και το να διαλέξεις κρεβάτι στη δική μας παρέα σημαίνει μονομαχία. Υπάρχουν δύο δωμάτια σε αυτό το σπίτι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτό. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά και οι δύο ομάδες είναι εδώ τα παιδιά και εμείς. Εμείς θα στείλουμε τον πρωταθλητή μας για την ώρα. Έτσι. Δεν θα παίξεις σε λίγο το εκεί. Θα πάρω το αίμα μου πίσω. Έλα. Ποιος θα παίξει από εσάς? Τεό, εγώ. Είχα στις και τέμω. Τι! Άιντε ρε! Πού είναι το δωμάτιό μου? Κάνε άκρη! Τι ωραία, κερδίσαμε! Βέβαια εδώ πέρα, τέλος πάντων, εντάξει. Α, δεν σ' αρέσει τώρα, ε! Δεν είναι διαμπερές. Θα δεις τι κάνουμε για να χωρέσουμε. Κρίση το δικό μου, λες το φως να θυμηθώ την τουλάχιστον. Εδώ με το μωρό μου. Ξυπνήσαμε λοιπόν στο Vancouver και πριν φύγουμε για το British Columbia και το mountain bike, είπαμε να πάρουμε μια γεύση από αυτήν την πανέμορφη πόλη. Το Vancouver είναι μια μαγική πόλη αφού συνδυάζει μοναδικά την βορειοαμερικάνικη κουλτούρα με τις καλές υποδομές με μια κάπως πιο ευρωπαϊκή και ζεστή ατμόσφαιρα. Μουσική
Όταν περπατάς στους δρόμους της πόλης, νιώθεις αμέσως τα καλλιτεχνικά vibes που βρίσκονται στις περισσότερες γωνιές κάθε γειτονιάς του Vancouver. Και βέβαια, δεν μπορεί από όλο αυτό να λείπει και η ιδιαίτερη νότα που προσθέτει κάποιος μουσουλμάνος που διδάσκει το Κοράνι και λέει τα αυτονόητα στη μέση του δρόμου. Using your rational mind, and I would urge all of you, whatever your thoughts on Islam are, whatever your perceptions are, to read the Quran. Ακριβώς από πίσω μας είναι ένας μουσουλμάνος ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει στον κόσμο στους περαστικούς που περνάνε το ότι οι μουσουλμάνοι δεν είναι τρομοκράτες και τους παροτρύνει ότι αν θέλουν να διαβάσουν το Κοράνι και να δουν ότι δεν γράφει κάτι μέσα για δολοφονίες και για να σκοτώσουν τον κόσμο. Με λίγα λόγια, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μας πείσουν για το αυτονόητο. Ότι δηλαδή αυτοί που σκοτώνουν στο όνομα κάποιου δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, αλλά έχει να κάνει με το αρρωστημένο του μυαλό. Μετά από αυτό το μικρό ευχάριστο διάλειμμα, κατευθυνθήκαμε στο λιμάνι για να πάρουμε το αεροπλάνο. Σας μπέρδεψα? Στο λιμάνι το αεροπλάνο? Κι όμως, γιατί σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για υδροπλάνο. Αυτό θα είναι το μεταφορικό μας μέσο για τα όνειρά μας. Ή καλύτερα, το όνειρο του Little George. Εντάξει μωρέ, καλό παιδί είναι. Ψυχούλα, ε. Έχει και αυτό τα μειονεκτήματά του βέβαια. Ελαττώματα έχουν όλοι οι Σάκη. Εντάξει, δεν του αξίζει ρε φίλε, δεν του αξίζει. Ένα δωράκι, να πούμε τόσα χρόνια στην εκπομπή. Κούρος είναι, mountain biker λέει ότι είναι. Τι πιο απλό από το να του κάνουμε δώρο μία επίσκεψη στο καλύτερο πάρκο και σημείο του πλανήτη για mountain bike. Το οποίο είναι το όνειρό του. Έτσι, είναι το όνειρό του. Είναι το όνειρό του. Πάντως έχουμε ένα στόχο ρε παιδί μου. Να το βοηθήσουμε το παιδί, να του κάνουμε το όνειρό του πραγματικότητα. Και πώς θα πάμε? Εντάξει, γολ πάρτι, σε πώς θα πάμε? Δεν θα πάρουμε τα μάξι να πάμε? Γιατί ρε λίγα μάξι έχει πάρει? Όχι, αλλά τώρα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Καταρχήν εκεί που θα πάμε. Όχι, δεν έχει μαγιά. Εκεί που θα πάμε δεν πα κάπω αλλιώ. Πα μόνο με αυτό το τρόπο. Ένα πράγμα. Έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια ότι θα το κάνουμε. Θα πάρουμε το συγκεκριμένο όχημα. Μισό λεπτό να βάλω κάτι να κουμπίσει. 1, 2, 3, πάμε! Ωραία, φίλε, πάμε να το πάρουμε. You stripped your love down to the wire. Τα υδροπλάνα χρησιμοποιούνται κατά κόρον εδώ για τις καθημερινές μετακινήσεις των ντόπιων και η αλήθεια είναι πως είναι ένα από τα πιο βολικά και ασφαλή μεταφορικά μέσα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να φτάσει σε πολλά περισσότερα σημεία από ένα απλό αεροπλάνο, αφού προσθαλασσώνεται οπουδήποτε υπάρχει θάλασσα. Ready to fly. Fly away. Βέβαια, ακόμα και αυτό του είδους το αεροπλάνο χρειάζεται κάποιον να το πετάξει. How are you guys today? Very good. How are you? I'm doing good. I read somewhere that if the airplanes are one safe, the boat plane is like 10 times more safe. Is this true? Yeah, I see they're pretty safe. Are you gonna fly it? Yeah, I'm your pilot. Yeah. Oh, you're the pilot. Yeah. That okay? Are you serious? I'm serious. Εγώ στην αρχή που τον είδα και μας πήγαινε, νόμιζα είναι το πεδίο security που μας πάει μέσα για τον έλεγχο. So how many years have you been a pilot? I got my license when I was 17. 17 and now you're 19? 10 years ago. Yeah, 17, 3 months. In Greece you don't even get to get a license for a car at 17. And here you go drive a... Yeah, fly an airplane. Can you imagine τρίτη ηλικίου, θα έρθεις μια βόλτα με το αεροπλανάκι μου. Με το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο, it's good. Excuse me. Is he the real pilot? Because yeah. We think that the Gindi has a... They don't worry about pilot and I. Jason. Μη γκρίνεις, λένε από το περιτύλιγμα. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ο Σουμάχερ των εθέρων. Jason, I hope you weren't reading the manual, right? Exactly. Yeah. Please tell me the truth. Don't worry. I saw something you were like reading something. This is done, but pulling down swiftly on the red tabs. There's also an oil. Fly, fly away, little seaplane. Δεν το λες και πολύ ασφαλές, δεν το βλέπω. Όχι, φίλε, κάνεις λάθος.
Τελικά νιώσαμε αρκετά άνετα και σε λίγο απολαμβάναμε τη θέα πάνω από την British Columbia. You have to tear down the walls that live in your heart to find someone you call home. Now you see me. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσδεθούν για την προσγείωση. Σε λίγο φτάνουμε Sunshine Coast. Εκεί μας περίμενε ο Πολ, ο κολλητός μας, ο άνθρωπός μας, για οτιδήποτε θέλουμε να ζήσουμε εδώ πέρα. This is the guy who organized everything. Of no, Paul. Man. This is you guys. Thanks for coming. Come on, man. You guys come from a beautiful place I've never been. Have you been? We came to an even more beautiful place. What was this like? Awesome. Awesome. One of the best. Who's riding? Are you guys all riding? We're all. We're all riding. Yeah. But he's the one rider. Like the main rider is him. Okay. Wow. So you live here? I do. Yeah. 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 I used to come here to get away from the stresses of the city. Yeah. And then I come here because it's. You like it, huh? Yeah. By the way, this guy over here, this guy, number one pilot BC. Number one. Thank you so much, Jason. You're welcome. Thank you. New customers? You take new customers? Yeah. Oh, yeah, guys! Gotta go flying. She's again. Terrible. Go back. He's terrible. He's terrible. He's perfect, man. He's perfect. You know, I was always planning a trip to Canada with my buddy, with my best friend that we okay. ride together. Yeah. Because it's considered to be the most incredible place to ride, you know. And now I'm here and it's incredible, you know. It just can't get any better. Trust me. Oh, it might. It might. Just get that much no better. Need to thank us, George. No need to thank us. Η British Columbia θεωρείται η πρωτεύουσα του mountain bike και. Τα πάρκα που υπάρχουν εδώ είναι απίστευτα. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή, απλά έχουν σταματήσει όλα. Ζω κάθε δευτερόλεπτο και απλά θέλω να ανέβω στο βουνό και να κάνω ποδήλατο. Έχω τη δυνατότητα να το ζήσω από κοντά στο μέρος στο οποίο γεννήθηκε. Είναι απίστευτο. Ό,τι του αξίζει να μας αποδείξει τι θα κάνει. Να μείνει εδώ. Άμα κάνω καλύτερα από αυτό τώρα. Αυτό περιμένουμε. Άμα γίνει αυτό, σάκι καταρχήν. Είναι αναμενόμενο. Λέω εγώ. Σταματάω την εκπομπή εγώ. Δεν ξέρω. Ο Γιωργάκης ο ξεφτύλας. Να το πω 28 χρόνια μετά. Ο Γιωργάκης ο ξεφτύλας τι θα κάνει. Τελείωσε όμως. Ξεφτύλας. Τι κάνεις. Είναι το βανάκι που έβλεπα τόσα χρόνια στα ποδηλατικά βίντεο. Το Σάτι. Στο YouTube. Ναι. Τάμα. Αγίας μου. Εδώ και εδώ και στην καρδιά. Είσαι χαρούμενος που είναι που το βλέπεις τώρα και το ακουμπάς. Είσαι χαρούμενος. Αλλού θέλω να καταλήξω. Πόσες φορές το πιλέγεις. Πόσες φορές το πιλέγεις τώρα. Ναι, είμαι χαρούμενος. Δεν θέλω να νιώθεις κάπως γιατί σου αξίζει. Πες, μου αξίζει. I love life. I love the sun. I love the snow. Hello. Εγώ που δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί, τι γίνεται. Γελάνε κιόλας. Εσύ ξέρεις τι είναι αυτό που λένε. Ναι. Τι είναι. Σόμερ. Το inspirational του Σόμερ. Α, σοβαρά. Και τον αντιγράφουμε, κατάλαβες. Πες Σόμερ. Δεν το έχεις δει αυτό. Okay, my mom came to Greece and she loves Greece. She said the wonder of most warm people in the world. Yeah. So she baked you fresh cookies. No. And muffins and she made you a home card. she's a hippie, huh? So, she's a hippie. Yeah, but a wonderful old one. Αυτός είναι ο Πολ, λοιπόν, ένας φίλος που από την πρώτη στιγμή ξεχύλιζε με θετική ενέργεια. How excited are you? What, me? I'm what? Stoked that you guys. It's you guys. The Greeks are here. I don't know, man. Everybody loves you. I don't know. We just love you guys. You aren't guys, man. You are dudes. And you guys are off the chart. Man, the Greeks, exciting. Man. What you bring? You know, man, the world needs a lot more of you guys, man. Yeah, of course, man. Can you tell us why you have a panic button? Well, the panic button? That's just when I get really excited. Push it just once. What's gonna happen? And then the driver gets all like, ah, excited, you know? It's an ejector seat for me, you guys, getting me out of here. I don't know. Δεν υπάρχει. Παλικάρια τα λίγα. Η διαμονή μας στο Sunshine Coast είναι σε ένα cabin. In the woods. Ναι, ακριβώς όπως το thriller. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση
περισσότερο για παράδεισος μας έκανε, έτσι όπως ήταν μέσα στη φύση. Και εκεί μας περίμενε η ιδιοκτήτρια του cabin, Jess, mountain biker και η ίδια, να μας καλωσορίσει. Guys! Hey there! And this is Jess! Saki, nice to meet you. Saki, nice to meet you. Thank you for having us here. This is Theodore and this is George also. So, George. Nice to meet you, George. And he, and hopefully Jess will come riding tomorrow too. Yeah. No, but don't tell him about anything about tomorrow. No, tomorrow. Nothing. How many years you ride? One and a half. No, you ride since way one and a half. One and a half. No. Since you were one and a half. Yeah, exactly. Yeah. I think you're right. Since she's one and a half. But anyway. Okay. Why you didn't decide to like leave this like more like very quiet small town and go like obviously like your choice to Vancouver or something like that? I did. I lived in Vancouver for 3 years and yeah, it just wasn't home. I missed the green space and the solitude. I think that's why I like it here. Yeah? Yeah, so I don't have cameras in my face. Tell me something about the mountain bike rides here. Like, they're considered to be the best in the world. That's what we heard. That's what you heard? Yeah, I mean, it's all I know. But as far as I know, it doesn't compare to anything else. Got the main bathroom here. Ας δούμε και τους χώρους του σπιτιού. Αλλά αυτή τη φορά, ας γλιτώσουμε το Πέτρα Ψαλίδι με έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο. So we always try to decide who's getting which room, and we found out one way to make sure that he's not getting that bed. This guy. So if you do this, if you do this, now he's not getting the bed. Look at me. If you touch it, now you understand. If you touch it with your feet. Now you understand who's the clean guy, huh? Ah, τώρα το καλό Γιωργάκη, δες τι έρχεται. Γιωργάκη, μην τυχόν και αλλάξετε, δεν αλλάζετε δωμάτιο. Δεν αλλάζετε με τίποτα, να ξέρετε. Oh my god, this is good. This is my side, okay? Μαυρίδη, μην το μαγαρίσεις, θα μαλώσουμε. Γιατί? Θα μαλώ. Τι νόμιζες, ε! Μαλάκα, εντάξει, μαλάκα, τραγικά σου. Άφησε την κάμερα κάτω. Ζώα. Μουσχάλια. Και κάπως έτσι κύλησε η υπόλοιπη βραδιά. Μέχρι που κάπου εκεί, στο όμορφο cabin in the woods, κάτω από τους ήχους των πουλιών, ξεραθήκαμε στον ύπνο. Έχουμε μείνει όλα αυτά τα χρόνια σε πολλά διαφορετικά μέρη. Και με ειλικρίνεια σας λέω ότι λίγα μόνο μπορούσαν να συγκριθούν με την ομορφιά που αντικρίσαμε εκείνο το πρωινό γύρω από το κάμπιν. Αλλά όση ομορφιά και να μας δώσεις εμάς, αν δεν μας δώσεις πρωινό, δεν κάνεις τίποτα. Yeah, I seen you. Με το στομάχι γεμάτο, ήμασταν έτοιμοι να ακολουθήσουμε όσα όνειρα θέλεις. Σήμερα ήταν η ώρα του κουρ. So what are we doing today? What's today? My brothers, I don't know. Thanks for coming, but is he gonna smile? We're gonna make him smile. Yeah, we're gonna smile all day, man. Lots of love. Well, we're gonna go and hit the park and some fresh trail. What? I see you like hugging him. What about this guy? Hey, man, you guys. What about this guy? Show him some love. Show him some love. We're gonna go in a mountain bike ride. Maybe we can go to a tattoo place later. You guys go. You can check out some manicha. That's right. Yeah, I can confirm that the coastal crew will be there and a couple other surprises, and they're gonna ride with you. A couple other surprises. So it's maybe it's naked women, maybe it's pro riders. Could be. But yes, definitely the coastal crew. So the guys that have built and designed the trails are gonna be there. They're gonna be riding with you. They're gonna take you, and you are my friend. Wow, the coast. It's like coast crew. Coastal crew. They're gonna be there. Coastal crew. Oh my god! The coastal crew. Oh my god! The coastal crew. The crew. The coastal.
So it'll be Curtis Robinson and Diller Dunkerton. Okay, stop talking. Let's go riding. Okay, let's go riding. Curtis! Let's go! Πέρα από την πλάκα όμως, ο Curtis Robinson είναι ένας από τους καλύτερους mountain biker του κόσμου και αυτός μαζί με την παρέα του έχουν εμπνεύσει χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα. Το καλύτερο πάρκο και σημείο του πλανήτη για mountain bike. Ο Paul θα κάνει πρόταση. We're on the Pacific Ocean, right? Εδώ είμαστε λοιπόν, έτοιμοι να ανέβουμε το βουνό όπου ο Γιουργάκης θα ζήσει το όνειρό του και θα κάνει mountain bike με τους καλύτερους στην καλύτερη πίστα του πλανήτη. Μια μικρή βέβαια λεπτομέρεια για να γίνει αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε ποδήλατα. Here you go, guys. Hey! Stokeless overload. And this is Gary. He's gonna hook you up with my fellas. George. Nice to meet you both. Hi, I'm George. George. Nice to meet you. Welcome to Canada, my friend. Thank you. Good to see you here. What are you doing here, guys? Moving some boxes. Do you need help? Yeah, we're meeting. Yeah, okay. This one. Go ahead and take it easy. It's light. It's light. We're thinking of riding park today, so could we get like a bigger rig? Maybe a downhill rig? Yeah. Absolutely. Can you show us? Come on. Yes, here we go. That's what I'm thinking of. These are the good ones? Yeah. Με το πάρεις αυτό, είναι καίει πολύ. Καίει πολύ αυτό. Ποιο πάει πιο γρήγορα να πάρω, ποιο πάει πιο γρήγορα. Μετά από το απαραίτητο testing των οχημάτων, είμαστε ready to hit the road. Το mountain bike είναι η κατάβαση του βουνού με ποδήλατο. Κάτι σαν εντούρο αλλά με ποδήλατο δηλαδή. Σε λίγο είχαμε φτάσει αρκετά ψηλά και εκεί ήταν και η πίστα των Coastal Crew. Λες να είναι και οι ίδιοι. Η πίστα των Coastal Crew είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι την έχουν χτίσει ολόκληρη μόνοι τους με τη βοήθεια ενός τοπικού εργολάβου. Εκεί έγινε και η μεγάλη γνωριμία. That's a big guy I was telling you about. And you are the big guy. And you are the provider. Guess who he is? You are the Tyler, πώς τον είπαμε? Curtis. You are Curtis? Curtis. Curtis. Oh my God. Curtis. Curtis. Nice to meet you. Selfie. Curtis. Curtis. Really, man, we don't know anything about downhill. And this guy is very admire you, you know? Right on, all the time he talk about you. It's a dream come true. He's gonna play slow motion. Slow motion, yeah. It's and awesome, a song of One Direction. Thanks for having us here. Yeah, man. Good weather. It's awesome, yeah. But no matter the weather, these jumps are huge. Let's get back. Yeah. It's awesome, yeah. You're living the dream here, yeah, right? Absolutely. I can't even believe it still. After the Netflix, yeah. You know what these guys did? The guys found Coast Gravity Park all by themselves, yeah. And they came in touch to you. Cool. So, yeah, I guess it's a dream coming true for me. It's okay. We wanted like a surprise. Yeah, don't worry. We're gonna bring Shakira. Just a surprise. We're gonna bring Shakira, but she had a concert, so that's all that's you got. Curtis. Next best thing. Yeah, it's okay. The boys. I would go for Shakira, but it's okay. This guy is a total shredder, man. Like, okay, so this guy rips. What do mountain bikers do once they get here? We grab our bikes, we hop on the shuttle, and then we go to the top, and that's it. Mountain biking was kind of born and raised in North Vancouver, on the North Shore, and from there it really caught on for a lot of people. You know, it takes you away, like, from everything. It's, you can go hop on your bike, and once you're rolling down the hill, you forget about everything, your day to day, your, you know. As long as you're out there with your friends, that's the only thing you're really thinking about. Και όλοι οι φίλοι μαζί ανεβήκαμε στο ειδικό φορτηγάκι που μεταφέρει τους μπάκες στην κορυφή για να ξεκινήσουμε. Αυτό το φορτηγάκι αντικαθιστά ουσιαστικά το αντίστοιχο lift των χιονοδρομικών.
out your seat. Everybody jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. Everybody jump around. From town to town, from bed to bed. It's like I said, we jump around. Dylan, tell us what mountain bike is all about. I think you guys nailed it. It's just about having fun with your friends, getting outside, being creative, and having a good time. We got girls, we got dudes, we got first timers, and that's kind of why we have this place. Let's just drop it and go. What more can I say? You know, I hope that people will find out what mountain biking is about. It's about being close to nature, riding with friends, and it's about the beer after the riding, okay? So maybe it's time to start. Αλλά κάπου εδώ φτάνουν τα πολλά λόγια. Ας μιλήσουν καλύτερα οι Ρόδες. Απίστευτο ride! Τελικά το mountain bike, αν νιώσεις άνετα πάνω στο ποδήλατο, μπορεί να γίνει υπερβολικά φαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε μένα. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Okay, ευχαριστώ γιατί για το day off, για το ποδήλατο. Next friend, Θεό. Ευχαριστώ, Θεό. Ευχαριστώ για την υπομονή. Ανθρώπους τους οποίους τους βλέπεις στο ίντερνετ, παρακολουθείς τις ζωές τους, το lifestyle τους μέσω των βίντεο που βγάζουν, οι οποίοι είναι pro riders, είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Απλά ξαφνικά βρίσκεσαι δίπλα τους και κάνεις ποδήλατο μαζί τους και σου λένε πώς να στρίψεις εδώ, πώς να πηδήξεις εκείνο το άλμα. Είναι τρελό, είναι απλά τρελό. Και εντάξει, και θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στα παιδιά και στο Σάκη και στον Γιώργο και στον Ντέο. Γιατί τόσο καιρό το οργανώνω αυτό το πράγμα σαν έκπληξη για μένα. Τα κάνω όλα τέλεια, τα κάνω όλα άψογα. Δεν έχω λόγια. George, this one's for you, buddy. You came here, you made a mark on CGP and the whole family. You're welcome back anytime, man. Hopefully we'll come and see you in Greece. And I mean, just follow your dreams and have fun and, you know, hang and ride with your buddies. That's number one, so keep killing it, bud. On the ceiling, I ain't mine, just a matter of time. Αλλά όπως είπαμε και πριν, όλο το θέμα είναι στις μπύρες και την παρέα που κάνεις μετά με τους κολλητούς. Και κάνα ψητό λουκάνικο, δεν κακό. Εκείνη η μέρα ήταν για όλους μας αξέχαστη. Και δεν ήταν μόνο η μαγευτική φύση και τα καταπληκτικά μονοπάτια mountain bike που την έκαναν αξέχαστη. Πάνω απ' όλα, ήταν η χαρά που πήραμε όλοι μας, βλέποντας το Γιωργάκη να πραγματοποιεί ένα από τα όνειρά του. Την επόμενη μέρα, ο Πολ ήθελε να μας πάει οπωσδήποτε μία βόλτα με το σκάφος του. Μόνο που ο Γιωργάκης και ο Μαυρίδης ήθελαν να πάνε ξανά για mountain bike. Μην τα ρίξετε σίγουρα. Όχι. Αυτό. Αυτό στο δικό μου κόσμο λέγεται μονοτονία. Το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Ήρθαμε εδώ, πήγαμε για ποδήλατο, τώρα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Hey. Εσύ θα πάτε για ποδήλατο. Κι άντε εσύ πάει και έρχεται, εσύ είσαι και ποδηλάτης. Αυτός, τι το παίζει αυτός. Έτσι εγώ με τον Τέο και τον Πολ πήραμε το δρόμο για τη Μαρίνα. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help,
I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. So where are we going now? We're heading to take you out on a bit of a surprise little trip. We're gonna take a little boat. We're gonna go out in the Georgia Strait. And it's a beautiful body of water. I'm gonna show you some pretty spectacular spots. Do you think that, like, the two Georges that they went out biking are gonna miss a lot? I'll let the scenery speak for itself, my friend. When enemies are at your door, I'll carry you away from more. If you need help, if you need help. Στη Μαρίνα δεν χάσαμε πολύ χρόνο και πριν το καταλάβουμε ήμασταν ήδη στο νερό. Ο Καναδάς είπαμε ήδη ότι είναι μία από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου. Είναι επίσης μία από τις χώρες με την μεγαλύτερη σε έκταση φύση και σε ανταμείβει στο έπακρο αν κάνεις τον κόπο να τον επισκεφθείς. So, right now we're on the Pacific Ocean, right? Right here. This is the Strait of Georgia and this is all part of the Pacific Ocean and right here you can fish. And catch big salmon. This is what we call a marine park. So boaters that are coming up from Seattle, Vancouver, on the way to Alaska, they can stop in here. But you can camp overnight here and anchor and in the summers. It's so beautiful, and I didn't imagine that there is a place in Canada that a little bit looks like Greece, a little bit. Συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι της British Columbia, εδώ στο Sunshine Coast, οι εικόνες της θάλασσας με το καταπράσινο δάσος μας άφησαν κυριολεκτικά άφωνους να θαυμάζουμε το τοπίο. Remember this morning when I met you, picked you up, and I said we had a surprise for you. Actually, I do. Look around, my friend. That's a surprise. This is it. This is a surprise? This is it. Well, you know something? Are you? This is an amazing surprise. You're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby. This is tranquility, this is balance, peace. Yeah, peace. Thank you, brother, for coming. Well, next time, fishing. Next time, fishing, brother. Okay. All right. Τελικά αυτό το ταξίδι έχει να κάνει αποκλειστικά με το να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και ένα ακόμα όνειρο θα πραγματοποιήσουμε πριν φύγουμε από το Sunshine Coast. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Πολ ήθελε ένα σπρωξηματάκι από εμάς για να βουτήξει ολόκληρος μες στο όνειρο. Αποφασίσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Πολ, σήμερα το βράδυ, ο Πολ θα κάνει πρόταση στη μέλουσα γυναίκα του. Wall party style, by the way. Απλά πρέπει να οργανωθούμε τώρα, πρέπει να σκεφτούμε κάτι γιατί έχουμε λίγες ώρες μόνο. Έκλεισε λοιπόν, παντρευόμαστε λέμε. Στο κόλπο όμως πρέπει να μπουν και οι Γιώργηδες για να δέσει το γλυκό. Τι γίνεται, guys, what's up? Stand up, both of you, stand up. I got to tell you something really important. Come here. This is, this is... You guys are getting married. No. Please stand up, this is very important what I have to tell you. Το ποδηλατάκι ήταν καλό καταρχήν. Άψογο. Πολύ ωραία. Εσύ. Βελτιώθηκε. Εντάξει, έχει ανέβει πάρα πολύ. Θα μείνουμε και το απόγευμα στο βράδυ, να οργανώσουμε εμείς εδώ που μας θα σκεφτούμε μαζί του, πώς θα κάνει πρώτα μου στη γυναίκα του. Ωραία, να το οργανώσουμε εμείς, γιατί αν το οργανώσει εσύ θα φάει χιλόπιτα. Congratulations. First of all, are you going to hand them out? Sure, he's going to say yes. No.
Yes, see, no, 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 yeah, no. Of course, yes. Wow. Of course. Are you sure? Are you sure? Congratulations. Yeah. It's easy to know if she's gonna say yes. How often do you have sex? More than the average. Oh, that's okay, a good answer. So that's a good thing. And the average is 3 times a week. Depends. It's gotta be quite a bit. Yeah, exactly. Yeah. No, it's more than that, man. Three I can't believe you asked me that. Yeah, like no, we gotta. No, like, you know, no, it's all good. It's all good. Darling, I will be loving you. Λοιπόν, το σχέδιο είναι πολύ απλό και είναι το εξής. Εμείς θα είμαστε στημένοι μέσα στο σούπερ μάρκετ σε θέσεις κλειδιά. Ο Πολ θα φέρει τη μέλουσα γυναίκα του εκεί με τη δικαιολογία ότι θέλει να αγοράσει γάλα. Όταν πλησιάσουν το ταμείο, αυτή θα εκπλαγεί με τον ταμεία και εκείνη τη στιγμή πάνω στον πανικό θα γονατίσει ο Πολ και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Okay, okay, this is crazy. I did not live up to the World Party Crew insane expectations. However, the fact that you guys were willing to share in my life experience and I get to share in your life with the World Party, I mean, it's absolutely nuts. You mentioned your dream, George's dream. This is my dream, man. This is my dream girl. So, however, man, but God bless. Thank you. Πάμε όμως να δούμε και την υλοποίηση. Take me into your loving arms. Good evening, dear shoppers. Our shop is about to close in a few minutes, so if you please bring your purchases in the front. And by the way, have a great, great evening. Ο Πολ με την κοπέλα του μπήκαν στο μάρκετ. Hey! This way, please bring your purchases. We're about to close the store. I would like to congratulate you because this is the first time like that someone is actually like here in this beautiful British Columbia thing. And you're so smiley, and now is the time. So okay, so thank you, sweetie. Will you marry me, my little sandbox girl? Come on, honey. Look at who it is. It's the Greeks. Yeah, baby. She said yes. She said yes. She said yes. In case you haven't noticed, ladies and gentlemen, she said yes. Congratulations to both of you. There you go. Like the guy. The Greek guy. Σήμερα είδαμε ουσιαστικά καλύτερα από κάθε άλλη φορά το ίδιο το World Party. Γιατί το World Party για μας είναι η πραγματική ζωή. Και το να βλέπουμε δύο ανθρώπους να πραγματοποιούν το όνειρό τους που είναι ουσιαστικά να ζουν μαζί ο ένας με τον άλλον και να μπορούμε έστω και στο ελάχιστο να τους βοηθήσουμε, μας κάνει πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Ελπίζουμε στο μέλλον να ακολουθήσουμε και εμείς το δικό μας όνειρο, είτε είναι γάμος, είτε είναι ο καθένας το δικό του. Είναι ωραίο να έχεις όνειρα. Είτε μικρά είτε μεγάλα. Είναι ωραίο να έχεις φιλοδοξίες, όνειρα και να τα πραγματοποιείς. Το όνειρο του Γιωργάκη ήταν να καβαλήσει. Το όνειρο του Πολ ήταν να κάνει γυναίκα του τη γυναίκα της ζωής του. Και είναι ωραίο να κάθεις από μία πλευρά, να το απολαμβάνεις και να χαμογελάς μαζί τους. Why her? Be honest. Don't ever lose sight, my friend, of your dreams. Because when you dream like a little boy and you want a perfect mate, I call her my sandbox girl. I waited way too long to find the right one. And you'll know when you do. Why her? You've met her, you've had the privilege. She's blessed, my friend. And I'm just very blessed to have met her. I was not expecting this at all. He's sweet, he's passionate, he loves life, he's grateful, he's creative, he's quirky, he's just sweetheart. Love him. World Party. God bless you guys. Keep traveling, telling the story, sharing the life experiences, man. Share the love. You guys are all about the love. Look at you guys. They're so goddamn gorgeous. Thank you, brother. I don't know how much you can make it work for you guys. You guys are crazy. Crazy. And thank you for just really. You're gonna spend a lot of love now, huh? Oh, yeah. You got a lot of work to do. She's a lot of fun, man. She's and you know, right? You know, yeah. Anyway, that's it.
Μην σταματάτε να ονειρεύεστε. Και ποτέ, μα ποτέ, μην σταματάτε να κυνηγάτε το δικό σας όνειρο. Γιατί πιστέψτε μας, αυτά είναι πιο κοντά από ό,τι έχετε την εντύπωση. Ήρθαμε στο Whistler, ένα από τα top χιονοδρομικά του πλανήτη. Το επόμενο πρωί χαιρετήσαμε την Τζες και την ευχαριστήσαμε για τη φιλοξενία. Σήμερα όμως επιστρέφουμε στο Vancouver, γιατί εκεί θα πραγματοποιούσαμε και το όνειρο του Μαυρίδη να κάνει επιτέλους snowboard σε αυτή την εκπομπή. Έφτασε μεγάλη στιγμή να πάμε στο Whistler. Επιτέλους θα κάνω snowboard σε αυτή την εκπομπή και δεν τα ακούω μόνο ότι ο Γιώργος Σέρα κάνει snowboard. Θα πάω να τα αποδείξω. Έφτασε η μεγάλη στιγμή που επιτέλους θα κάνει snowboard και θα μας τα πει για τα επόμενα χρόνια. Ναι, ναι, έκανε στο άλλο την ευχή να πήγε, έκανε downhill και με τον Κέρτης. Το Whistler είναι ένα βουνό έξω από το Vancouver, ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά του κόσμου. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε ένα αυτοκίνητο για να πάμε μέχρι εκεί. Θα πάμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο. Πού θα βρούμε τώρα ένα αυτοκίνητο είναι το θέμα μας. Λοιπόν, πείτε μας, θα βρούμε ένα αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο! Φίλε! Όχι ρε φίλε! Fast and the Furious! Έβαλε και την GoPro, έβαλε και την GoPro. Όπλα το κέρασα. Γράφει και κάμερα. Γράφει και κάμερα, δηλαδή. Όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να πάρεις αυτό που θέλετε. Έλα, μπες μέσα και οδηγά. Μπες μέσα και οδηγά, ρε. Μπες μέσα και οδηγά. Το σύμπαν μέσα. Μα όλα πια στην τέλεια αυτή η παραγωγή. Whistler θεωρείται ένα από τα top χιονοδρομικά κέντρα του κόσμου. Οι πλαγιές του με τις πίστες για σκι ή snowboard είναι ατελείωτες και εδώ σειραίουν λάτρεις του σπορ από παντού. Και αυτό ακριβώς γινόταν και εκείνη τη μέρα. Ένας πραγματικός χαμός, αφού πέσαμε στην πρώτη μέρα της σεζόν και δεν έπεφτε καρφίτσα. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, μετά από 4 ολόκληρα χρόνια που κάνουμε γυρίσματα, επιτέλους ήρθε η στιγμή να πάμε σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Όχι όμως σε όποιο και όποιο χιονοδρομικό κέντρο, γιατί όταν κάνουμε κάτι εδώ το κάνουμε καλά. Ήρθαμε στο Whistler, ένα από τα top χιονοδρομικά του πλανήτη, το οποίο βέβαια δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, προφανώς το ξέρουν και όλοι αυτοί πίσω μας. Και επειδή είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο που άνοιξανε φέτος το Whistler, θα είναι λίγο πιο busy οι πλαγιές, το έχεις μέσα τον κόσμο να περνάς. Και φεύγεις έτσι, κατάλαβες. Θα προσπαθήσω. Εσύ δεν μας είπες, το έχεις. Άστον, μοντελάκισε. Πάμε να πάρουμε πέδιλα, μάσκες, lift passes, όλα. Η αναμονή λοιπόν για την ενοικίαση εξοπλισμού ήταν τουλάχιστον μεγάλη. Αλλά άξιζε τον κόπο. Εδώ δεν έχουμε φορτηγάκι, ανεβαίνουμε με κανονικό lift στην κορυφή. If you're too scared to die, gonna disconnect from the hard wire. Time to raise a flag for the ceasefire. Staring down the hole inside me, looking in the mirror, making peace with the enemy. Hey, 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 hey. Λοιπόν, μετά από 3,5 ώρες ταλαιπωρία, αφού πήραμε τον εξοπλισμό μας, φτάσαμε στην κορυφή του Whistler.
και λέμε να τσουλήσουμε. Λίγο ξενερωμένη η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει. Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Λοιπόν, μην με σκουντάς, ρε. Περίμενε, ρε, να τους πω λίγο. Θέλω. Γιατί κάνει ο πογκασμά. Άμα πέσει μου γυρίζει, θα καταλάβεις τώρα. Ναι, ρίχνει σε μένα κάτω να μην πέσει. Ε. Λοιπόν, σημασία έχει, όπως έλεγα προηγουμένως, ότι το σκι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν το ξεχνάς ποτέ, άμα σηκωθείς, περίμενε. Όσο μεγάλος είναι ο Καναδάς σε μέγεθος, άλλο τόσο μεγάλες είναι και οι συγκινήσεις και οι μοναδικές εμπειρίες που μας χάρισε. Και αυτό μας το ταξίδι από τη μία άκρη της χώρας μέχρι τις βουνοπλαγιές του Whistler μας θύμισε τη σημασία του ονείρου. Ο Καναδάς είναι ένας ονειρικός προορισμός και εμείς τυχεροί που μαζί του ζήσαμε κάποια από τα δικά μας όνειρα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι έχουμε κι άλλα, πολλά. Και μέσα μας ξέρουμε ότι κάποια μέρα τα περισσότερα από αυτά θα τα κάνουμε πραγματικότητα. Πείτε ότι γι' αυτό φταίει λιγάκι η τρέλα μας. Πείτε η θετική μας διάθεση και στάση για τη ζωή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η ίδια η ζωή είναι ένα όνειρο. Και σας προτείνουμε να την κυνηγήσετε όπως και όλα σας τα όνειρα με πάθος. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η ευκαιρία σας αφού you only live once. Μας λείπουν τα γάντια, αλλά όχι αυτά τα γάντια, γιατί αυτά είναι τις πλάκες. Λες να τα βγάλω, μαλακία, γαμίση, ρε. Στο Vancouver. Λοιπόν, στο Vancouver δεν θα κάτσουμε πάρα πολύ. Έλα, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Έλα, τελευταία, τελευταία. Εγώ από πλευρά μου θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, αυτό είναι ο στόχος, να πραγματοποιώ το όνειρο των ανθρώπων σε αυτή τη φάση είναι του κούρου. Μετέπειτα θα είναι και τα δικά σας. Θα με δείτε στο ψηφοδέλτιο, θα τα μάθετε, θα έχετε νέα. Το περίμενα. Για την ώρα του τη Γιωργάκη. Μαζί τα όνειρα όλης της Ελλάδας για... τώρα. Για μια νέα αρχή. Σάκης Τανιμανίδης, να εκπληρώσει τα όνειρά σας. Εδώ τον έφερα τον άλλον. Στο τέτοιο άλλο μου, τι άλλο θες. Ρουσφέτη. Σκέιτμπορντ. Σκέιτμπορντ θα κάνουμε. Θα κάνουμε μη νομίζεις. Μετρό. Υποθαλάσσιο μετρό θα κάνει. Δικό το άλλο. Αναθαλάσσιο θα κάνει. Υποθαλάσσιο με εξωτερική ανώτερη γέφυρα.